Όχι μόνο κατάφεραν να ταξιδέψουν σαν κύριοι μέχρι το Ντουμπάι και να κάνουν πάρτι, αλλά το διαφήμισαν κιόλας. Την ώρα που ο κάτοικος του νέου κόσμου δεν μπορεί να πάει ούτε στο Παγκράτη, ενώ για να πάρει τσιγάρα από το περίπτερο πρέπει να στείλει μήνυμα, την ώρα που όποιος Έλληνας χρωστάει στο δημόσιο ή σε τράπεζα δεν μπορεί να πάρει ούτε πιστωτική κάρτα, ενώ αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και τους βασικούς λογαριασμούς του, υπήρξαν κάποιοι Έλληνες που όχι μόνο κατάφεραν να ταξιδέψουν σαν κύριοι μέχρι το Ντουμπάι και να κάνουν πάρτι, αλλά και το διαφήμισαν. Μεταξύ τους και Έλληνες οι οποίοι υποτίθεται είναι πτωχευμένοι προκειμένου να μην πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε δημόσιο, τράπεζες και εργαζομένους. Αυτοί είναι οι άλλοι Έλληνες που κουνούσαν το δάχτυλο για την πιστή τήρηση των μέτρων. Όπως ήταν επόμενο, οι ίδιοι και οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν οργισμένα σχόλια από χιλιάδες χρήστες. Στο Twitter, μάλιστα, το θέμα Ντουμπάι είναι στην κορυφή των τάσεων. Και ενώ ήδη μετράμε χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία, χιλιάδες κρούσματα και να έχουμε στέρηση ελευθεριών, κάποιοι γύρισαν την πλάτη στην κοινωνία που μεταξύ όλων των άλλων κλονίζεται και η ψυχική της υγεία. Ο κύριος Πέτρος Κωστόπουλος, η κυρία Σίλια Κρυθαριώτη, η κυρία Κατερίνα Λιόλιου, η κυρία Άλκης Σπρίνου, ο κύριος Χάρης Ιαννίδης, η κυρία Μαρίνα Βερνίκου, η κυρία Βασιλική Πετρίδου και πολλοί άλλοι έγραψαν όλη την Ελλάδα στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Έδειξαν πως για αυτούς η δημόσια υγεία είναι παγερά αδιάφορη. Δεν είναι ότι ήταν μόνο σκλέπε στο Ντουμπάι, απλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι επειδή εκτίθενται πιο πολύ στα social media, το είδε το πιο εμφανέ. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που δεν ήταν διάσημοι και είχαν έρθει για διακοπέ στο Ντουμπάι. Και έχουν πέσει από το πρωί όλοι στα social media μου και με κράζουν. Εγώ ήμουν στον άμμο, δεν έχω πάει σε κανένα άλλο πάρτι που ακούω κτλ. Εγώ ήμουν στον άμμο, όπω ήταν και άλλοι άνθρωποι, πήγα για να αλλάξω το χρόνο τη χρονιά, πώ το. Σαν να ήθελαν να δείξουν το πόσο επιδερμικά αγγίζουν την ανθρώπινη ζωή αλλά και τους νόμους. Δίχως τσίπα επάνω τους, όχι μόνο ταξίδεψαν μέσω πανδημίας, αλλά πόζαραν κιόλας στα social media, θέλοντας έτσι μάλλον να δείξουν πως όταν έχεις χρήματα, είσαι ικανός ακόμα και να φτύσεις μια ολόκληρη κοινωνία με σαχλές πόζες στο Instagram. Όταν όλα αυτά που ζούμε ως χώρα δεν σε νοιάζουν και το μόνο που σε αφορά είναι η ξετσίποτη σου διάθεση για πάρτι χωρίς μάσκες στον άμμος, γλεντώντας για τις νέες πλαστικές σου, τη δική σου επιτυχία σε όποιο τομέα και αν υποφέρουν τα υπόλοιπα 7,8 δισεκατομμύρια ανθρώπων σε αυτό τον πλανήτη. Εγώ αρχικά ήρθα στο Ντουμπάι για δουλειά, γιατί έχω εδώ πέρα για πρακτορείο του πριν από 2 χρόνια, γιατί ούτε έχω πρώτη φορά στο Ντουμπάι και το γνωρίζω τώρα. Ήρθα για να δουλέψω, για να βγάλω χρήματα, δεν ήρθα για διακοπές. Όταν κάνεις πάρτι εν μέσω πανδημίας και στη χώρα σου συμπατριώτες σου, ούτε στις κηδείες των δικών τους δεν μπορούν να πάνε ένα λευκό τριαντάφυλλο. Όταν δεν σε νοιάζει τίποτα παρά μόνο το τομάρι σου και το ανεβάζει και στα social media για να υποφέρουν οι πληβοί σε πόζες χτιστών χαμόγελων, ποτοξαρισμένων μετόπων, κολλητών νυχιών, χιλιπάπιας και άλλων πλαστικών μουσούδων, όπως έχουν οι περισσότερες από τις κυρίες που προσκλήθηκαν στο πάρτι, τότε είσαι άξιος της μοίρας σου για να προκαλέσει την οργή και τον απόλυτο δίκαιο κράξιμο. Όμως καλούμε τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Νίκο Χαρδαλιά, τον ΕΟΔΗ, αλλά και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μας πούν αν ελέγχτηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πριν ταξιδέψουν, ποια δικαιολογία έφεραν στα σχετικά έγγραφα ή SMS και αν οι παραπάνω υπηρεσίες είναι έτοιμες να επιβάλλουν κάθε διοικητικό πρόστιμο, αν και εφόσον κριθούν παραβάτες απέναντι στα μέτρα. Θα θέλαμε πολύ να μάθουμε εάν ο ΕΟΔΗ έχει ζητήσει σχετική λίστα όλων των ανθρώπων αυτών που ταξίδεψαν μέχρι το Ντουμπάι, γιατί είναι και άλλοι, εκτός από τον Πέτρο Κωστόπουλο, τη Σίλια Κρυθαριώτη, το Χάρη Σιαννίδη, την Ιωάννα Μπέλα, τη Βασιλική Πετρίδου, την Άλκη Σπρίνου και τη Μαρίνα Βερνίκου. Είναι ντροπή όταν ολόκληρη χώρα θρυνεί τους χιλιάδες νεκρούς από τον ιό, όταν εκατομμύρια Έλληνες έχασαν την ελευθερία τους για να προστατευτεί η δημόσια υγεία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ανεγκέφαλοι και μη, να προκαλούν κατά αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό αίσθημα. Είναι προκλητικό να χρωστάς εκατομμύρια και να έχεις αφήσει στο σκοτάδι εκατοντάδες εργαζόμενους και προμηθευτές και εσύ να δείχνεις ότι ποσό σε νοιάζει, αρκεί να μπορείς να ανάψεις το πούρο σου στο Ντουμπάι με ανεγκέφαλες δευτεράντζες της κοσμικής Αθήνας. Είναι η απόλυτη ντροπή η στάση σας, κύριε, απέναντι στα δεινά αυτής της χώρας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Και δεν σας φτάνει η ξεπασιά σας, μας φέρατε και τον ιό στη χώρα, αφού σε τεστ που έγινε στο αεροδρόμιο ανάμεσά σας βρέθηκαν και 2 άτομα θετικά στον ιό. Είναι ντροπή οι κυρίες με τα χείλη πάπιας να ποζάρουν ανενόχλητες και να προσπερνούν τους χιλιάδες νεκρούς μας. Και όλα αυτά υπενθυμίζουμε εν μέσω πανδημίας και με την αστυνομία να βρίσκεται σε κάθε μεριά της χώρας και να γράφει τους παράνομους που θέλησαν να κάνουν γιορτές με τις οικογένειές τους. Κάποιοι Μαϊντανοί έγραψαν όλους τους Έλληνες και την πανδημία
και πήγαν να ξεσκάσουν στο Ντουμπάι. Ντροπή είναι να προκαλείς μια ολόκληρη κοινωνία σε ώρες κρίσιμες και στιγμές μοναχικές. Ντροπή είναι να καυχέσαι ότι διασκεδάζεις υπέμετρα, χωρίς όριο, όταν η ολόκληρη Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής εργασίας, μη καταβολής ενοικίων και τα εμπορικά μαγαζιά και πάλι κλειστά. Και η εστίαση κατεστραμμένη. Είναι άδικο και μεροληπτικά επικίνδυνο να αφήσει τους Μαϊντανούς του Ντουμπάι λιγότερο από 14 μέρες καραντίνα. Όχι στα σπίτια ως για να την κοπανάνε, αλλά σε υποεπίταξη κρατικό χώρο που θα φρουρείτε. Και αν δεν το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Κικίλια, κύριε Χαρδαλιά, κύριε Κοντοζαμάνη, κύριε Χρυσοχοίδη, είστε απολύτως υπεύθυνοι ότι αποτρέπετε και συγκαλύπτετε ένοχες πράξεις κατά της υγείας και της ασφάλειας της χώρας και του Έλληνα πολίτη. Έτσι απλά, ομοί παραβίαση των νόμων του κράτους που εσείς νομοθετήσατε. Και με βάση αυτούς σχηματίζονται κατηγορητήρια, συλλήψεις και αυτόφορα εν μέσω κορονοϊού.